Στη ζούγκλα, στην όαση της ζούγκλας και έχω να παρουσιάσω τη Σοφία τη Δημοπούλου, όπως και προείπα, που είναι μια πάρα πολύ καλή συγγραφέας με το καινούργιο της βιβλίο που θα μας το παρουσιάσει ευθύς αμέσως και να την καλησπερίσω. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να είσαι καλά, να μας γράφεις ωραία βιβλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν που ήρθα. Έτσι. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα. Και θα τα πούμε. Και για μας, ναι, Άλμα θα πει ψυχή, που είναι το δεύτερό σου βιβλίο. Από τις εκδόσεις Οκεανίδα, έτσι. Ο Οκεανός. Οκεανός, συγγνώμη, από τις εκδόσεις Οκεανός. Και τι είναι αυτό το βιβλίο τώρα, Σοφία μου, τι είναι αυτό το καινούργιο βιβλίο. Πραγματικά θα πει ψυχή. Ναι, νομίζω στα ισπανικά. Στα ισπανικά. Τι είναι αυτό το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο είναι ένα κοινωνικό μυθιστόρημα, για να το πω έτσι, κατά βάση, που μιλάει για τις διαδρομές της ψυχής, όπως λέει και ο τίτλος. Δηλαδή έχει κάτι ψυχολογικό, όχι ψυχολογικό, μιλάει για τις διαδρομές, δηλαδή για τις περιπέτειες που μπαίνει η ψυχή η ανθρώπινη σε διάφορες προκλήσεις της ζωής, τέλος πάντων. Δίνει όμως δηλαδή και κάποιο στίγμα, δίνει και κάποια έτσι, ας το πούμε, λύση. Λύσεις. Ερωτήματα. Ερωτήματα θέτει. Λύσεις δεν μπορούν να δοθούν, γιατί ο καθένας τις παίρνει στο τέλος. Mm-hmm. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να δώσω τα ερωτήματα και να κεντρήσω λίγο το ενδιαφέρον των αναγνωστών να ανακαλύψουν τι θα έκαναν αυτοί, ο καθένας χωριστά σε κάθε μια. Βάζοντας, ας πούμε, τους ήρωές σου να κάνουν κάποια πράγματα, να κινούνται. Να κινούνται. Βασικά είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο έχει πολύ έντονη πλοκή. Mm-hmm. Πλοκή η οποία είναι, δεν είναι η πλοκή για την πλοκή, τέλος πάντων, για να κρατήσει απλώς το ενδιαφέρον. Απλά γιατί και οι διαδρομές της ψυχής μας είναι τέτοιες. Που πολλές φορές κάνουν τη ζωή πολύπλοκη. Το α και το μέγα. Δηλαδή πολλές φορές δεν είναι η ζωή που είναι δύσκολη, είμαστε εμείς ο τρόπος που σκεφτόμαστε, ο τρόπος που βρούμε, που βιώνουμε τα συναισθήματα, που αντιμετωπίζουμε τα διάφορα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας. Αυτό το βιβλίο ξεκινάει καταρχήν με το τελευταίο κεφάλαιο ενός βιβλίου μιας γυναίκας, μιας ηρωίδας, η οποία θέλει, έχει το μεγάλο όνειρο να γίνει συγγραφέας. Και γράφει ένα βιβλίο. Το τελειώνει και το τελευταίο της το κεφάλαιο είναι το πρώτο κεφάλαιο του δικού μου βιβλίου. Μάλιστα. Ωραίο. Τελειώνει το βιβλίο της, το μυθιστόρημά της και ετοιμάζεται να πάει στους εκδότες για να βρει εκδότη να το εκδώσει. Πλην όμως κάποια στιγμή χάνει το χειρογραφό της. Όχι ότι έχει και μεγάλη σημασία, γιατί ως γνωστόν όλα αυτά υπάρχουν μέσα στο κομπιούτερ τώρα. Περνούν λίγες μέρες και αμέσως μετά διαπιστώνει ότι ένας άνθρωπος στη γειτονιά, τον οποίον δεν γνωρίζει, ένας άγνωστος της Άνδρας, αυτοκτονεί με τον τρόπο που εκείνη έχει περιγράψει σε εκείνο το τελευταίο κεφάλαιο. Γιατί έτσι κλείνει το βιβλίο της. Οπότε αυτή μπαίνει στην διαδικασία των τύψεων και των μεγάλων της ερωτηματικών, αν φταίει αυτή σε κάτι. Δηλαδή αν αυτή... Είχε εκδοθεί το βιβλίο ή ήταν δεν έχει εκδοθεί. Ετοιμάζεται. Να εκδοθεί. Και αρχίζει να σκέφτεται, μήπως έχω κάνει εγώ κάτι που τον τούβαλα εγώ καμία ιδέα, τον παρακίνησα, ή μήπως ήταν τυχαίο και εγώ απλά τούβαλα τη φιτιλιά, ας πούμε, σε αυτό που σκεφτόταν να κάνει. Εδώ λοιπόν ήθελα να βάλω ένα ερώτημα, το πρώτο ερώτημα του βιβλίου, γιατί είναι διάφορα τα ερωτήματα που μπαίνουν στην πορεία, του πόσο τα γραπτά ενός ανθρώπου που γράφει, ενός συγγραφέα, μπορούν να επηρεάσουν τις ζωές άλλων ανθρώπων. Πολύ σημαντικό και αυτό. Εκείνα ένα ερώτημα. Πόσο μπορεί να διαμορφωθεί η ζωή και να οθηθεί σε μία ή σε άλλη κατεύθυνση μέσα από αυτά που διαβάζει ένας άνθρωπος. Αυτό ήταν το πρώτο ερώτημα. Αυτή λοιπόν η κοπέλα, που έχει ένα μεγάλο συνδυσιακό φορτίο από εκεί και ύστερα, αρχίζει και ψάχνει γιατί. Ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος και γιατί αυτοκτόνησε με αυτόν τον σημαντικό, τρόπο. Σημαντικό, βέβαια. Ψάχνοντας, ναι. Λοιπόν, γνωρίζει τον αδερφό του αυτόχειρα, αυτού του ανθρώπου τέλος πάντων, του γείτονα, τον οποίον δεν ήξερε μέχρι εκείνη τη στιγμή, και μέσα από αυτή την αναζήτηση που κάνουν οι δυο μαζί, γιατί και εκείνος έχει ένα σοβαρό λόγο να ψάχνει τι ήταν αυτό, που έχει και αυτός ένα δικό του συνδυσιακό πρόβλημα. Ανακαλύπτουν όλη την ιστορία, η οποία εξεντλήγεται λίγο-λίγο, κομματάκι-κομματάκι, αναγκάζονται να φτάσουν. Έχουμε δηλαδή και μυστήριο. Ναι, έχει μυστήριο. Είναι και μυθιστόρημα. Και είναι ένα είδος road movie, ας πούμε, γιατί αναγκάζονται και φτάνουν μέχρι στην άκρη της Ελλάδας για να βρουν, να ξετυλίξουν την άκρη του νήματος. Άρα περιγράφεις και την Ελλάδα, έτσι φαντάζομαι. Περιγράφω μία συγκεκριμένη κριτική πόλη, τη Φλόρινα συγκεκριμένα. Εκεί γίνεται η λύση του μυστηρίου, τέλος πάντων.
Ωραία, μου αρέσουν. Εμένα αυτό. Ειδικά το μυστήριο είναι το α και το ω για να διαβάσω ένα βιβλίο. Εκτός βέβαια αν είναι ναι, μια. Το μυστήριο δεν είναι ότι. Το μυστήριο είναι μυστήριο γιατί απλά ο ένας άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος τον οποίο αναζητούν να τους λύσει την απορία είναι μια γυναίκα η οποία έχει πάει εκεί και η οποία συνδέεται με αυτόν τον άνθρωπο που μάλιστα. αυτοκτόνησε με κάποιον τρόπο και μέσα σε όλη αυτή την αναζήτηση μπαίνουν τα επόμενα ερωτήματα που ήθελα να θέσω. Καταρχήν αυτή η γυναίκα ήταν μια επώνυμη γυναίκα της οποίας η ζωή άλλαξε 360 μοίρες λόγω κάποιου γεγονότος και αυτό ήταν ένα ερώτημα επόμενο που ήθελα να θέσω. Το πώς βιώνει ένας άνθρωπος όλη αυτή τη δημοσιότητα, του πόσο τη βαραίνει τη ζωή του και πόσο φορτίζει το συναισθηματικό του κόσμο. Συνήθως αρνητικά. Αρνητικά. Συνήθως. Έχει βέβαια και τα καλά της. Πάντα ναι. βέβαια εξαρτάται και από τον άνθρωπο τον ίδιο. Και το τρίτο ερώτημα το βασικό που ήθελα να θέσω στο βιβλίο είναι αυτό προκύπτει από την αλλαγή στη ζωή αυτής της γυναίκας. Αυτή η γυναίκα, η ζωή της άλλαξε και άλλαξε δραματικά γιατί κάποιος έκανε ή δεν έκανε κάτι μια δεδομένη στιγμή. Μάλιστα. Αυτό τώρα. Αυτό όμως τώρα θα το δεν θα σας το όχι, πω. Γιατί το τι έκανε ή τι πολύ... δεν έκανε. Αυτό είναι μέσα στο βιβλίο. Θα σας πω όμως το ερέθισμα αυτού του πράγματος. Το ερέθισμα ήρθε όταν κάποια στιγμή είδα μια φωτογραφία στην τηλεόραση, μια εκπομπή στην τηλεόραση, όπου κάποιος άνθρωπος είχε πέσει στις γραμμές του τρένου και προσπαθούσε. Είχε, να αυτοκτονήσει, μάλλον ή δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και ατύχημα. Και προσπαθούσε γαντζωμένος στο κράσπεδο να μην πέσει στις γραμμές. Και κάποιος άλλος άνθρωπος υπήρχε από πάνω του και τραβούσε διαρκώς φωτογραφίες από αυτό το γεγονός. Αντί να πάει να τον σώσει. Να τον τραβήξει από το χέρι, να τον τραβήξει πάνω. Εμένα λοιπόν η απορία μου ήταν πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι εμείς να είμαστε μάρτυρες γεγονότων πολύ σημαντικών και πολύ βίων καμιά φορά και αντί να βοηθήσουμε αυτόν που κινδυνεύει, αυτόν που βρίσκεται στην έκτακτη ανάγκη, καθόμαστε και μένουμε στην εικόνα. Είναι αυτό που λέω και εγώ πολλές φορές ότι παθαίνεις ένα είδος σοκ. Αυτό, αυτό ήταν το τρίτο ερώτημα που ήθελα να θέσω. Πόσο... Να το κάνω, να μην το... Εντάξει, δεν... Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν ήταν ότι είχε απλά συνειδησιακό πρόβλημα ή είχε μία αγωνία. Ήταν άλλοι λόγοι οι οποίοι τον έκαναν να δράσει ή να μην δράσει με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Και αυτό ήθελα να πω. Τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο να ξεχνάει ότι πρέπει να δράσει συγκεκριμένα με έναν. Τρόπο αυτόματα, ανθρώπινο και πούμε, αυτόματα και γρήγορα. Και γρήγορα γιατί θέλει να αποκτήσει κάτι άλλο στη ζωή του. Φήμη, δόξα, περιμένει κάτι άλλο από εκείνη τη στιγμή. Τώρα δεν μπορούμε να είμαι ξεκάθαρη γιατί θα χαλάσω το suspense του βιβλίου. Όχι, λες πάρα πολλά και ήδη όμως μας φτιάχνεις. Τόσα όσα χρειάζεται για να καταλάβετε περίπου ότι είναι τα ερωτηματικά εκείνα τα οποία με πέδεψαν και ήθελα να τα βάλω. Είχες εσύ κάποιες εμπειρίες, μας είπες και τη μία εμπειρία. Αυτό με είχε συγκλονίσει. Δηλαδή, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να κινδυνεύει και εσύ απλά τραβάς με μία κάμερα, ας πούμε. Καλά, αυτό το κάνουν πάρα πολύ. Αυτό εμένα γιατί με είχε. Σκέφτεσαι, ας πούμε, είναι και τα τρία λεπτά, λέει, τα δύο δευτερόλεπτα της. Ναι, να σας θυμίσω λίγο εκείνη την ιστορία με τον Κέβιν, το φωτογράφο που πήρε και το βραβείο Πούλιτζερ του National Geographic. Ο οποίος τράβηξε το κοριτσάκι στην Αιθιοπία που. Α, ναι. Ετοιμαζόταν ο γήπας να το ορμήξει. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Και αυτός χωρίς να κάνει τίποτα, απλά περίμενε να τραβήξει την κατάλληλη λήψη. Ναι. Ίσως να ήταν αυθόρμητο όμως αυτό. Δηλαδή, επειδή ήταν έτσι εκείνη τη στιγμή, έβγαλε. Αυτό ακριβώς. Δεν το περίμενε για πολλή ώρα. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Ότι καμιά φορά. Το μυαλό μας και η ψυχή μας, η συνείδησή μας μπορεί να. Η λογική να μας λέει άλλα. Και το αυθόρμητο της στιγμής και ο χαρακτήρας που έχουμε. Ο καθένας ξεχωριστά να μας αποτρέψει, να μας παρακινήσει στο να κάνουμε κάτι το οποίο μπορεί να αποβεί και μοιραίο για κάποιον άλλον άνθρωπο. Άρα δηλαδή όλα αυτά τα ερεθίσματα και τις απαντήσεις. Ήταν όλα αυτά μαζί τα οποία. Θα την βρούμε στο άλμα, θα πει ψυχή. Ναι, το οποίο θα. Το οποίο ήδη κυκλοφορεί, πώς πάει, πώς είναι τα πράγματα. Το οποίο πάει αρκετά καλά. Γιατί καλοκαίρι είναι και χωρίς βιβλίο. Είναι δεν πολύ δεν λίγο το διάστημα παραλία. Που έχει κυκλοφορήσει. Είναι τώρα ένας μήνας. Ναι. Δεν πρέπει να είναι, περίπου τόσο. Οπότε ακόμα έχει διαδρομή να κάνει. Θα δούμε. Όχι, είπαμε παραλία, καλοκαίρι. Είναι ένα βιβλίο πάντως που διαβάζεται πολύ εύκολα. Όσοι το διάβασαν μου είπαν. Ρέι.
Ναι, μου είπαν ότι δεν μπορούσαν να το αφήσουν μέχρι τέλειο, να τελειώσει. Για να βρούμε και τι γίνεται. Γιατί και εμένα, μέχρι και αυτό λέω δεν πηγαίνει, θα το διαβάσω. Και μην διαβάζω μέχρι, γενικά. Μέχρι να τελειώσει, δεν μπορεί να το αφήσει, γιατί πρέπει να καταλάβει τι έχει γίνει. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Μπράβο. Θα δούμε. Μπράβο, Σοφία Δημοπούλου. Εκτός από το βιβλίο, είναι η μοναδική σου σχολή αυτή? Όχι, βέβαια. Αυτό είναι το χόμπι μου. Είναι η αποφόρτησή μου, τέλος πάντων. Η δικλίδα ασφαλείας μου. Σου είναι εύκολο να γράφεις? Εύκολο. Είναι από... Καταρχήν το γράψιμο θέλει πειθαρχία. Δεν γίνεται κάτι που μπορεί να γίνει δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει ευκαιριακά. Γράφω από πάρα πολύ μικρή. Από 15 χρονών ήταν το πρώτο μου δίηγημα. Έχω υλικό συσσωρευμένο για... Αλήθεια. Να μην πω πόσα βιβλία, τέλος πάντων... Αφού έχεις το ταλέντο και γράφεις. Βέβαια, όλα αυτά τα χρόνια ήταν δύσκολο, γιατί ήταν η δουλειά πάρα πολύ απαιτητική, σε πολύ δύσκολο επίπεδο. Ήταν η οικογένεια πάρα πολύ απαιτητική. Και τα δύο είναι μεγάλος χρόνος. Πάρα πολύ δύσκολο. Και τώρα που καταλάγιασαν λίγο και το ένα και το άλλο, και κυρίως που μεγάλωσαν λίγο τα παιδιά και μου. Ήρθε και η ώρα, μάλλον. Ήρθε και το πλήρωμα του χρόνου. Πριν από 4-5 χρόνια, 5 χρόνια μάλλον, έγραψα το πρώτο βιβλίο. Πήγε πολύ καλά. Που κινείται πάλι έτσι σε. Που κινείται, όχι. Το πρώτο είναι ένα ερωτικό μυθιστόρημα. Το οποίο έχει να κάνει με τη γυναικεία ψυχολογία. Είναι μία βουτιά στο ασυνείδητο, τέλος πάντων. Αλήθεια. Των γυναικών. Πολύ και εξαιρετικά ενδιαφέρον, θα έλεγα. Σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους της ιστορίας όμως. Είναι δύο παράλληλες ιστορίες που αφορούν γυναίκες που δρούν με τον ίδιο τρόπο, παρότι τα δύο τα περιβάλλοντά τους και οι συνθήκες της ζωής τους είναι τελείως διαφορετικές. Πάρα πολύ ωραίο. Να σου πω την αλήθεια, δεν το είχα έτσι προσέξει. Ναι. Δεν είχε πάρει το αυτή μου το λάπις λαζούλι, η πέτρα που λείπει. Ναι, είχε. Αλλά... Ακόμα είναι σε κυκλοφορία, γιατί βγήκε πέρυσι. Ενώ εγώ είχα κόντευα να τελειώσω βέβαια αυτό το βιβλίο και γι' αυτό σχετικά φαίνεται ότι είναι κοντά το ένα με το άλλο. Πάντως βάζεις μέσα και τα ερωτήματα της ψυχολογίας και είδες και στο πρώτο βιβλίο μου είπες και σε αυτό και πάλι σε αυτό. Έχεις ας πούμε σε αυτό την υπάρχουν, αυτοψυχολογία. Θα το δουν οι άνθρωποι όταν όσοι το διαβάσουν θα καταλάβουν τι εννοώ, γιατί μέσα στο βιβλίο εμβόλυμοι υπάρχουν μονόλογοι του ανθρώπου αυτού ο οποίος είναι το κλειδί για όλη την ιστορία, όπου λίγο-λίγο καταλαβαίνει κανείς το γιατί έγιναν αυτά που έγιναν και πώς έγιναν και κάτω από την πίεση ποιας συνειδησιακής φόρτισης μιλάει αυτός ο άνθρωπος. Δεν έχεις σπουδάσει κάτι με θεματική ψυχολογία? Πώς έχεις... Όχι, αλλά έχω κάνει... Έχεις ασχοληθεί? Έχω κάνει ψυχολογία πάνω στα παιδιά μου. Είναι και αυτό. Έγινες εκπείρας. Έγινα εκπείρας μεγαλώντας 4 παιδιά. Α, να σου ζήσουνε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, οπότε. Καταλαβαίνω. Μεγαλώνει έχεις... 4 διαφορετικούς χαρακτήρες. 4 διαφορετικούς χαρακτήρες, Και βέβαια, μελετώντας πάρα πολύ τον εαυτό μου πάνω απ' όλα. Πρέπει να το έχεις και λίγο, έτσι. Ναι. Ειλικρινά. Πρέπει να κάνεις και την αυτοκριτική σου και την αυτοψυχολόγησή σου και μετά να το. Δηλαδή, και να διαβάσεις ενδεχομένως και να κάνεις κάποια σεμινάρια. Μ' αρέσει. Σε βοηθάει αυτό για να συνεχίσεις. Εκείνο που με ενδιαφέρει πιο πολύ είναι να βρίσκω το γιατί και το διότι των πράξεων των ανθρώπων. Δεν με ενδιαφέρουν μόνο τα γεγονότα, όσο οι αιτίες που τα προκαλούν. Μήπως και μέσω από αυτή τη μελέτη καταφέρουμε και βελτιωθούμε λίγο σαν άνθρωποι. Και να βελτιώσει και κάποια πράγματα που ενδεχομένως να βελτιώσω εσύ. Τον εαυτό μου. Να γνωρίσω τον εαυτό μου και να βελτιώσω τον εαυτό μου πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλα, όπως το λες και εσύ, πρώτα μάλλον αλλάζουμε εμάς και το μόνο πράγμα που τελικά μπορούμε να κάνουμε είναι να αλλάζουμε εμάς και όχι τους άλλους. Συνήθως, κοιτάξτε, στις σχέσεις και στα ζευγάρια και σε αυτά, θέλουμε να αλλάξουμε τον άλλον. Αυτό είναι αδύνατο. Επηρεάζουμε τον άλλον λίγο, και ο άλλος επηρεάζει εμάς. Έρχεται λίγο πιο κοντά, ερχόμαστε λίγο πιο κοντά. Αλληλεπιδρούμε, όλες οι σχέσεις έφερνουν Οπότε αν θέλουμε να αλλάξουμε πράγματα, πρώτα αλλάζουμε εμάς, γιατί ουσιαστικά κάνεις κάτι και έχεις μια αντίδραση. Ναι. Άρα άμα το κάνεις διαφορετικό θα έχεις και άλλη αντίδραση. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Και γι' αυτό ακριβώς έχω δώσει και αυτό τον τίτλο. Το άλμα θα πει ψυχή. Ο τίτλος δεν είναι τυχαίος να πω. Το κατάλαβα. Αλλά πες μας γιατί. Ο τίτλος, κάποια στιγμή που περνούσε από μια υπόγεια διάβαση, κάποιος άνθρωπος, ερωτευμένος προφανώς, είχε γράψει στον τοίχο «Άλμα ψυχή μου σ' αγαπώ». Όμως αυτός ο τίτλος συνοδευόταν από ένα περίεργο γκράφιτι, έτσι έναν αετό με νύχια γαμψά, που αυτό εμένα λίγο με σόκαρα, με τρόμαξε. Λέω πώς είναι δυνατόν. Ένας άνθρωπος ερωτευμένος και με πολύ συναισθηματικό βάθος, ας πούμε, έτσι που, γιατί το έβγαζε πολύ σπαραχτικά αυτή τη φράση, να συνοδεύει τη φράση του και την εξομολόγησή του την ερωτική με μια τέτοια ζωγραφιά.
Ήταν το συνέστημά του που το έβγαλε. Ήταν το συνέστημά του. Και έλεγα λοιπόν ότι ακριβώς ο έρωτας, η αγάπη, αυτό που αισθανόμαστε, καμιά φορά έχει γαμψά νύχια. Ή τουλάχιστον γίνεται. Το ξεκινάς διαφορετικά και στην πορεία. Και αλλού καταλήγει. Που δεν θα έπρεπε, ναι. Γιατί η αγάπη είναι πάντα αγάπη και έτσι πρέπει να είναι. Ακριβώς. Αλλά καταλήγει και στην εκδίκηση και στο μίσος που είναι και πολύ κοντά. Ακριβώς. Και το εξώφυλλο ήθελα να πω. Ότι που είναι έχει... ένα καταπληκτικό εξώφυλλο και το βλέπω τόση το ώρα. Εξώφυλλο και το είναι. Άλμα θα πει ψυχή πάρα θέλει πολύ. Θέλει να δείξει ακριβώς αυτό. Είναι η ζωή μιας γυναίκας η οποία αλλάζει τελείως και από λαμπερή παρουσία όπως είναι πάει και απομονώνεται σε μια κριτική πόλη. Εγώ ξέρεις πώς το είδα τώρα, να σου πω και τη δικιά μου την εκδοχή. Στην αρχή το είδα άλμα θα πει ψυχή. Εντάξει, άλμα ξέρουμε ότι σαν λέξη που είναι στην Ισπανία, ισπανικά ας πούμε, θα πει ψυχή. Και λες, okay, ναι. Εγώ τώρα το μετά λέω, μήπως θέλει να πει ότι άλμα, κάνοντας και ένα άλμα στη ζωή μας. Όχι, παρόλα αυτά δεν είναι κακή ιδέα να το σκεφτούμε και έτσι. Σαν ένα άλμα. Ας δώσουμε την ευκαιρία στην ψυχή μας να κάνει τα άλματα που επιθυμεί. Τα άλματα που χρειάζεται για να ξεκαθαρίσει και το τοπίο. Ακριβώς. Δηλαδή όλοι μας έχουμε και κουβαλάμε πραγματάκια και σε πιο καλές οικογένειες συμβαίνουν αυτά. Όπως και να έχουμε μεγαλώσει. Η ιδέα μου ήταν από τον γκράφιτι, γιατί το άλμα ψυχή μου σ' αγαπώ, αυτό που έγραφε, μου συνέδεσε την ιστορία, γιατί ακριβώς και αναφέρεται αυτή η φράση μέσα στο βιβλίο και από εκεί πηγάζει ο τίτλος. Φανερώνει ότι ακριβώς ό,τι γίνεται, γίνεται σε μια υπόγεια διάβαση. Το σημείο όπου γίνεται, είναι το κλειδί δηλαδή όλης της ιστορίας, είναι η υπόγεια αυτή διάβαση. Μας έχεις περιγράψει πάρα πολύ ωραία και μου έχεις εξετάσει την φαντασία και πιστεύω ότι μπορεί να σας τα πω πιο θεατές. Όχι, δεν θέλω. Αναλυτικά. Μια χαρά είναι και θέλουμε να το ψάξουμε, να το διαβάσουμε, να το πάρουμε. Να πω ότι δύο βιβλία, άλμα θα πει ψυχή, θα είναι δικά σας. Στο Μαρίνα Σεραφιμίδου Παπάκη, yahoo.com στέλνετε το mailάκι σας για την Σοφία τη Δημοπούλου και τα βιβλία της. Άλμα θα πει ψυχή, που θα τα κληρώσουμε εδώ την άλλη εβδομάδα. Mailάκι, Μαρίνα Σεραφιμίδου Παπάκη, yahoo.com. Για το βιβλίο της Σοφίας Δημοπούλου, άλμα θα πει ψυχή, 2-2-2 αντιτυπάκια για σας. Μου έχει φέρει και εμένα ένα που εδώ συζητάω, θα μου τα υπογράψουμε μετά. Φυσικά. Και να το διαβάσω. Τι άλλο κάνεις αυτό το διάστημα, γιατί είδα ότι έχεις ετοιμάσει μάλλον. Εντάξει, μια και έτσι τα λέμε και στο Facebook. Θα σας πω. Στην κανονική μου ζωή είμαι πολιτικός μηχανικός, βέβαια. Ωραία. Με εξειδίκευση στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό. Παύλα, βιοκλιματική αρχιτεκτονική, όπως την ξέρει ο περισσότερος κόσμος. Πολύ ωραία. Σαν μηχανικός έχω δουλέψει αρκετά χρόνια. Λοιπόν, τώρα, επειδή τελευταία καλά και η δουλειά έχει πέσει, αλλά πριν πέσει η δουλειά, σκεφτόμουν ότι ήθελα να ασχοληθώ και με κάτι άλλο στη ζωή μου. Δηλαδή, είμαι άνθρωπος που γενικά δεν μπορώ να κάθομαι σε μια κατάσταση πάρα πολύ καιρό. Σωστό. Η μόνη κατάσταση που έχω κάνει πάρα πολύ καιρό μεγάλη θητεία είναι ο γάμος μου. Το περίμενα. Και με τέσσερα παιδιά λες τα κάτσε. Λοιπόν, όλα τα άλλα θέλω να τα ανανεώνω γιατί θέλω είναι να δοκιμάζω καινούργια πράγματα. Δημιουργικότητα. Νομίζω ότι αν δεν είχα ασχοληθεί με το γράψιμο, αν δεν είχα σπουδάσει τέλος πάντων, θα έκανα πράγματα με τα χέρια μου. Δηλαδή, θα κατασκεύαζα πράγματα με τα χέρια ωραίο. Μου. Είμαι άνθρωπος δηλαδή που μου αρέσει να ασχολούμαι με χειρονακτική εργασία δημιουργικής φύσεως. Μου κάναν πρόταση δύο φίλες να ασχοληθούμε, να σχεδιάζουμε ρούχα. Αυτές είναι στο χώρο της μόδας. Και τις βοηθούσα κατά διαστήματα έτσι, από χόμπι. Έπαιρες εσύ ρούχα ή εσύ δεν σχεδιάζεις? Όχι, σχεδιάζαμε, πηγαίναμε μαζί, διαλέγαμε ρούχα, διαλέγαμε υφάσματα, ναι. Τέτοια. Και κάποια στιγμή μου έγινε η πρόταση να ασχοληθούμε με το σχεδιασμό των ρούχων και με. Και πιο επαγγελματικά, και πιο να επαγγελματικά. Είσαι και εσύ. Ξεκινήσαμε λοιπόν φτιάχνοντας. Το είχαμε για αργότερα στο νου μας, αλλά βρήκαμε ένα χώρο πάρα πολύ ωραίο στην Γλυφάδα που μας άρεσε. Και τώρα. Έτσι, αρχίσαμε και δημιουργήσαμε ένα κατάστημα εν πρώτης λιανικής, γιατί από αυτό έπρεπε να ξεκινήσουμε, με λίγες σειρές δικές μας, όπου έχει την ιδιαιτερότητα ότι δεν είναι απλώς ένα κατάστημα λιανικού εμπορίου, ένα συνηθισμένο κατάστημα γυναικείων ρούχων. Έχουμε και ένα κομμάτι όπου έχουμε ρούχα second hand, με την έννοια ότι οποιοδήποτε μπορεί να μας φέρει οτιδήποτε. Τι καλό αυτό. Επώνυμο. Το είδα στο Facebook, αλλά λέω κάτσε να σε ρωτήσω. Σε εδώ, καλή να κατάσταση, όχι απαραίτητα πολύ επώνυμο και σε πολύ καλή κατάσταση. Το οποίο το βαρέθηκε, δεν του κάνει, είναι εντάξει, σε άριστη κατάσταση. Δεν το φόρεσε και ποτέ, πόσα είναι αυτά. Ναι. Να ξεχνάμε. Έτσι, να μας το φέρει, να μας το αφήσει. Να μας πει τι θέλει
Και ή μπορεί να πάρει κάποιο άλλο, ναι, κάνει ανταλλαγή. Και να το πουλήσει. Όταν το πουλήσουμε, να πάρει τα χρήματα, μπορεί να πάρει και μετρητά. Το αφήνει, μπράβο, μπράβο. Ναι. Και να μπορεί να πάρει μετρητά. Και να, ή να πάρει οτιδήποτε άλλο θέλει από τα ρούχα μας, ακόμα και από τα καινούργια. Και από τα δικά μας και από τις συλλογές Λιανικής. Αυτό το... Πού είναι τώρα το είναι κατάστημα? Είναι Λαοδίκη 40 στη Γλυφάδα. Λαοδίκη 40 είναι κοντά στο εμπορικό? Η Λαοδίκη είναι στο εμπορικό κομμάτι. Είναι ένας πολύ εμπορικό δρόμος. Πώς το λέτε? Ξεκινάει από το κολυμβητήριο και προχωράει... το λέμε Yours. MDR Yours είναι το ολόκληρο. MDI. MDR. MDR. Παύλα Yours. MDR Yours. Yours, το δικό σας. Ναι, ναι, ναι. Το δικό σου, γιατί έχει και δικά. Ο καθένας μπορεί να φέρει τα δικά του ρούχα για πώληση. Πώς πάτε? Τώρα έχουμε ξεκινήσει. Έχουμε μία εβδομάδα, πάμε αρκετά καλά. Γιατί όχι. Είναι σε μία περίοδο βέβαια τώρα λίγο δύσκολη. Εντάξει, λόγω των διακοπών. Και των εκτόσεων και των διακοπών. Και πρέπει να εγώ πάντως είδα, δεν ξέρω τι γίνεται με τις εκτόσεις και πώς είναι η κίνηση στα μαγαζιά. Εχθές που είδα έτσι λίγο ήταν. Όχι και τόσο. Λες και έχουν φύγει όλοι για διακοπές, έχω την εντύπωση. Έχουν φύγει νομίζω για πάρα διακοπές. Πάρα πολύ. Ήταν λίγο άδειο. Ναι, τώρα αρχίζουν σιγά σιγά ο κόσμος και φεύγει, γιατί είναι η περίοδος τώρα των διακοπών. Είναι, δεν... είναι. Απλώς ίσως να θέλουν και να φύγουν και για να ξεφύγουν μάλλον. Σκεφτήκαμε αυτό λοιπόν, γιατί εντάξει, κάποιοι άνθρωποι θέλουν και χρήματα. Δεν, ωραία, λοιπόν. Θέλουν, μπορεί να θέλουν να ψωνίσουν και να έχουν δυσκολίες να ψωνίσουν με μετρητά. Μπορεί να αφήσουν κάτι το οποίο δεν τους κάνει. Που δεν τους κάνει. Είναι πολύ ωραία αυτή η πρόταση και είναι και σε καλή κατάσταση. Τέλος πάντων, μπορεί να λοιπόν, έχουν ανάγκη από ανανέωση. Οι γυναίκες είμαστε και λίγο. Μαζεύουμε. Να πάνε εδώ στο Γιώργο να δουν και την Σοφία. Είσαι και εσύ, φαντάζομαι, εκεί. Ναι, ναι, είμαι έτσι. Και εγώ. Είναι και τα άλλα δύο κορίτσια. Ωραία. Να δουν και την Σοφία. Εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να πάρετε και το βιβλίο σας να σας το υπογράψει και η ίδια η Σοφία εκεί που το αγοράσατε. Γιατί σήμερα ουσιαστικά γι' αυτό ήταν. Πολύ ωραία όμως τα πράγματα. Άλμα θα πει ψυχή, να σου ευχηθώ. Όλα καλά να πάνε και η δουλειά και το βιβλίο σου πάρα που και αυτό πολύ. Σήμερα ήρθε εδώ να αυτό θα συνεχίσει, το γράψιμο συνεχίζεται βέβαια, δεν είναι κάτι αφού το έχεις το, αφού είσαι ταλέντο σε αυτό, θα το συνεχίσεις. Εντάξει, είναι το μεράκι μου. Τώρα αν είναι με ταλέντο δεν ξέρω, γιατί μισή Ελλάδα γράφει, μην το ξεχνάμε. Όπως αυτό. Όπως η μισή Ελλάδα τραγουδάει, αλλά δεν είναι το ίδιο. Αλλά οι ενδείξεις είναι καλές. Εγώ είμαι ευχαριστημένη από τα μηνύματα που παίρνω από τον κόσμο. Τα βιβλία αρέσουν σε όσους τα διαβάζουν, έχουν πει πάρα πολύ καλά λόγια. Από εκεί και ύστερα, εγώ είμαι ευχαριστημένη από αυτό. Συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Μην ξεχνάτε το mailάκι μας, marina.seraphimidou@yahoo.com και το βιβλίο. Την άλλη εβδομάδα, δύο βιβλία. Άλμα θα πει ψυχή της Σοφίας Δημοπούλου που είναι σήμερα κοντά μας. Πού θα γίνει και η κλήρωση. Να στέλνετε το mailάκι σας και να μας πείτε ότι θέλετε να το αποκτήσετε. Εδώ θα σας πω φιλάκια πολλά. Να είστε καλά. Γιατί τελειώσαμε για σήμερα. Θα είμαστε πάλι μαζί Δευτέρα με Παρασκευή, όπως κάθε μέρα, να σας κρατάμε στροφιά και να μας κρατάτε έτσι με τη θετική μας ενέργεια. Πολλά φιλιά, να προσέχετε.